Ξεκινήσουμε μια κουβέντα και θα τα βρούμε όλα στην πορεία. Είναι εδώ ο Γιώργος Πρέτζας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Καλησπέρα κύριε Πρέτζα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Γενικός Σύμβουλος Παιδείων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και Πάμε Υγείας επίσης. Ως Πάμε Υγείας βγάλατε εκδόσεις σήμερα μια ανακοίνωση αρκετά αιχμηρή και μια ανακοίνωση με την οποία κάποιος μιλάει για ό,τι γίνεται από την περασμένη Παρασκευή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όπου δεν έχει μιλήσει κανένας, επίσημος εννοώ. Ενώ αναμένονταν να βγει κάποιος, στη διοίκηση δεν επετράπη, παρότι επεδίωξε να κάνει κάποιες ανακοινώσεις το πρωί του Σαββάτου. Μετά εννοώ τον εντοπισμό των δύο κρουσμάτων. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν είναι σαν, κάνει το Υπουργείο σαν να μην υπάρχουν δύο κρούσματα. Βασικά το ένα μας ενδιαφέρει, ενός υγειονομικού. Αυτό είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και οι εχμές προς διάφορες πλευρές στην ανακοίνωση τη σημερινή του Πάμε Υγείας επικεντρώνονται κυρίως εκεί. Τώρα ο άλλος άνθρωπος νοσηλεύεται, αν γνηλατήθηκε, θα γνηλατηθεί, δεν ξέρω, το περιβάλλον του για να βρεθούν τυχόν άλλα κρούσματα. Αλλά το πρόβλημα κυρίως εντοπίζεται σε έναν υγειονομικό, ο οποίος λειτουργήσε για τουλάχιστον τρεις μέρες, λειτουργήσε, εφημέρευσε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και προφανώς ήρθε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Μέχρι στιγμής, πόσο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι υπάρχουν 70, έγιναν 70 αναλύσεις, υπάρχουν 70 δείγματα από ανθρώπους που με τον ένα τον άλλο τρόπο ήρθαν σε επαφή με τη γιατρό και όλα ήταν αρνητικά. Καταρχήν το πρόβλημα δεν είναι με τη γιατρό. Το πρόβλημα εκφράζεται στη συγκεκριμένη γιατρό και δείχνει ουσιαστικά την έλλειψη πλήρους ετοιμότητας όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και αυτό το τροήμερο δείχνει πραγματικά πόσο ανέτοιμοι ήταν και σε επίπεδο ηγεσίας το Υπουργείο, ΕΟΔΗ, η ΕΚΤ, η ΠΕΗ, η Διοίκηση να διαχειριστεί με έναν διάφανο, καθαρό, αποτελεσματικό, συμπαγή τρόπο προκειμένου να μην διασπείρει την καχυποψία ανάμεσα στους υγειονομικούς και στον κόσμο. Αν το δούμε στη διάσταση αυτή, είναι τρομακτικό. Ξεκινάμε από την έλλειψη ετοιμότητας στα πρακτικά, δηλαδή στολές, υλικά, προσωπικό, οργάνωση. Αλλά η διαχείριση αυτή πραγματικά αναδεικνύει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι στιγμής. Ελπίζω ότι αυτό το πράγμα θα μπορέσει να διορθωθεί. Δεύτερον, 40 δείγματα από το Πανεπιστημιακό, 30 με το Χατζικώστα. Η προσπάθεια που έγινε από την Παρασκευή το βράδυ, καταρχήν δεν είναι καθόλου απίθανο να έχει έναν υγειονομικό ο οποίος να είναι φορέας του κορονοϊού. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει τον υγειονομικό. Οποιοδήποτε βρίσκεται αρνητικό σήμερα μπορεί να εκουάζεται, ας πούμε, και να είναι θετικό αύριο. Ούτε έχει ενοχή κανένα από τη στιγμή που είναι φορέας του κορονοϊού. Και αυτό, σαφέ. Να συμφωνήσουμε. Έτσι. Ωραία. Ναι, γιατί είναι διάφορα. Λέγονται, ακούγονται έτσι. Και υπολείψεις στίγονται σε έναν βαθμό από όλη αυτή την ιστορία, που είναι πολύ κακό. Και ακριβώς αυτή η διαχείριση με τα σκοτάδια τριών ημερών επέτρεψε να διαχέονται πάρα πολλές φήμες. Σε αυτή τη διαδικασία της απόκρυψης των γεγονότων, είναι εντυπωσιακό πραγματικά που η ΟΔΗ δεν έκανε καμία αναφορά. Ο κύριος Τσιόδρας δεν υπάρχουν στο χάρτη, σαν Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων. Αυτό θεωρούμε ότι γίνεται σκόπιμα και θα πω πολλά επιχειρήματα τα οποία συνηγορούν προς αυτό, αλλά έχουμε και την τοπική πραγματικότητα. Το γεγονός δηλαδή ότι όταν ήρθε η απάντηση, μια μισή σχεδόν δύο μέρες μετά, Πέμπτη πρωί δηλήθηκε το δείγμα, ήρθε την Παρασκευή το βράδυ, θα μπορούσαν να προληφθεί πολλά πράγματα αν είχαμε άμεση απάντηση. Να γίνει δηλαδή προσαρμογή της λειτουργίας του νοσοκομείου, όχι ως αναγκαστική προσαρμογή που έγινε σήμερα Δευτέρα ή το Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό δείχνει έλλειψη σχεδιασμού, έλλειψη ετοιμότητας. Όταν αναγκάζεσαι να πάρεις μέτρα σαν αποτέλεσμα μιας κακιάς συγκυρίας, σημαίνει ότι δεν έχεις σχεδιάσει, δεν είσαι προετοιμασμένος. Στη διαδικασία αυτή δεν αναγγέλθηκε τίποτα επίσημα από τη διοίκηση, γιατί δεσμεύτηκε από την ΕΚΤ. Ο πρόεδρος των εργαζομένων και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας βγήκε και ανήγγειλε το γεγονός και όπως ο ίδιος τοποθετήθηκε το Σάββατο το πρωί σε σύσκεψη με τη διοίκηση, ήταν σε συνεννόηση με τον διοικητή της ΕΚΤ. Άρα και κατ' εντολή του η ΕΠΕΑΡΧΗ ανήγγειλε τα δύο κρούσματα για να μην χρειαστεί η ΕΠΕ να ξαναβγεί και να δώσει εις βάθος ενημέρωση, όχι για τα κρούσματα. Γιατί τα κρούσματα, η αναγγελία τους δεν είναι κάτι φοβερό. Θα υπάρξουν. Το θέμα είναι η γρήγορη ενημέρωση, τα μέτρα που λαμβάνονται και τα αναγκαστικά που δείχνονται ώστε να μην πανικοβληθεί ο κόσμος και μην έχει καχυποψία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, με τον ίδιο τρόπο που ανήγγειλε κατ' εντολή, έτσι και εξαφανίστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν η διαχείριση του πράγματος είχε δημιουργήσει τεράστια ένταση στο Πανεπιστημιακό. Επειδή δεν πήρθηκαν ελάχιστα δείγματα και η χνηλάτιση έγινε στις πολύ στενές επαφές, κυρίως χειρουργούς που χειρουργούσαν μαζί, την ίδια στιγμή που με τα κριτήρια του ΕΟΔΗ, όποιος έφαγε μαζί της, μοιράστηκε το ίδιο εφημερίο. Ήρθε σε επαφή και στην αναστροφή, συμμετείχε στο Ογκολογικό Συμβούλιο, ήταν μια ενεργή γιατρός.
Και μπράβο της για όλη την προσφορά που έχει κάνει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Η χνηλάτιση και ο έλεγχος των δειγμάτων έγιναν σε πολύ μικρό βαθμό αρχικά, γιατί η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχουν πολλά αντιδραστήρια, είναι υψηλού κόστους, δεν φτάνουν για όλους. Όχι ότι τα αντιδραστήρια που, τα δείγματα που πάρθηκαν αυτή τη στιγμή, όλα σημαίνει σώνει και καλά ότι αυτοί οι 40 δεν θα νοσήσουν, μπορεί να υπάρχουν και ψευδώς αρνητικά. Γιατί την πέμπτη έκτη μέρα εμφανίζεται και διαγνώσκεται ο ιός. Θα χρειαστεί καραντίνα, γι' αυτό έχουν μπει σε καραντίνα, και επανέλεγος. Αλλά αυτό δεν ίσχυσε για όλους τους εργαζομένους, οι οποίοι ήρθαν σε στενή επαφή μαζί της. Έγινε μια διαχείριση δηλαδή πανικού από την πλευρά της διοίκησης, με περιορισμένους πόρους. Με κριτήρια, όπως είπατε, με βάση με κριτήρια ιατρικά, εννοώ κριτήρια, το ποιος θα εξεταστεί και ποιος όχι ή όχι. Λόγω της έλλειψης περιορίστηκαν σε ένα πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μάλιστα. Το Σάββατο το πρωί όμως, πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος είχε επίγνωση και βίωμα της στενής επαφής, πήγε αυτοβούλος στα ΤΕΠ και απέτησε να του πάρουν δείγμα. Και όσοι πήγαν, άρα είναι ένα δείγμα το οποίο δεν είναι ούτε ολοκληρωμένο, ούτε είναι τυχαίο δειγματοληπτικό, ήταν ευκαιριακό. Όσοι βρέθηκαν και μπόρεσαν και πήραν δείγμα, γιατί ανάμεσά τους υπήρχαν και άνθρωποι που είχαν χρόνια νοσήματα. Υπήρχαν και συνάδελφοι οι οποίοι έκαναν μικρές επεμβάσεις με τη συγκεκριμένη γιατρό. Οπότε το αποτέλεσμα αυτό είναι σαφώς ενθαρρυντικό. Δεν σημαίνει ότι από αυτούς τους 40 όμως πάρθηκαν τα δείγματα δεν μπορεί να νοσήσουν, γι' αυτό θα πρέπει να είναι απομακρυσμένοι από το χώρο της δουλειάς για κάμποσες μέρες και να παρακολουθούν την υγεία τους. Δεν σημαίνει όμως και σε άλλους υπαλλήλους, γιατί όταν απολυμμένες χώρους όπως τα χειρουργεία, τα ΤΕΠ, τη χειρουργική κλινική, απολυμμένες στους τείχους, δεν θα είναι φορείς οι τείχοι, οι άνθρωποι είναι φορείς του ιού. Οπότε εδώ υπήρξε ένα μεγάλο μπερδεμένο, ένας μεγάλος πανικός. Οι περιορισμοί των πόρων, των αντιδραστηρίων, η έλλειψη εργαστηρίου οδήγησε να γίνει αυτός ο σχεδιασμός που αύξησε την καχυποψία του κόσμου. Είπατε για την καθυστέρηση τώρα, είπατε σκόπιμη καθυστέρηση στη λήψη των δειγμάτων από την Πέμπτη μέχρι την Παρασκευή. Όχι, όχι, είπα την καθυστέρηση που προκαλεί το απομακρυσμένο εργαστήριο. Ακριβώς, εντάξει. Αυτό υπάρχει ένα σκόπιμο. Αντικειμενικό ζήτημα εδώ, το οποίο θα αντιμετωπιστεί νομίζω. Ναι, ακούστε με λίγο, είμαστε σε φάση πανδημία, είμαστε σε φάση πανδημίας και όταν περιμένουμε τέτοια κρούσματα τα οποία μπορεί. Κοιτάξτε, ένα φύσιγμα μικρό του ανέμου υπήρξε. Αν με ένα τέτοιο μικρό φύσιγμα δημιουργούνται τέτοια μεγάλα προβλήματα σε ένα ανέτοιμο υποστελεχωμένο νοσοκομείο, σκεφτείτε τι θα γίνει αργότερα. Άρα άργησε να έρθει το εργαστήριο. Αυτό θέλω να πω. Ναι, το είχε ζητήσει η διοίκηση του νοσοκομείου. Προφανώς. Ακούστε με λίγο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή το πράγμα δεν περνάει από τις διοικήσεις. Οι διοικήσεις έχουν ευθύνη και ρόλο για το πώς οδήγησαν να είναι τα νοσοκομεία στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Και έχουν πλέρια ευθύνη. Και η διοίκηση του Πανεπιστημιακού με το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα, χωρίς προσωπικό, χωρίς χρηματοδότηση, έχει πλήρη την ευθύνη. Αλλά αυτή τη στιγμή η ευθύνη είναι στα χέρια της κυβέρνησης και του Υπουργείου και του ΕΟΔΗ. Να είμαστε ξεκάθαροι. Εδώ λοιπόν το Σαββατοκύριακο υπήρξε πλήρες σκοτάδι, καμία ενημέρωση κατ' εντολή της επ' της ΥΠΕ, μάλιστα λειτουργήσε και ο πρόεδρος του συλλόγου με τον διοικητή του Χατζηκώστα ως φερέφωνα. Δηλαδή ανήγγειλαν την αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημιακού, όχι ο διοικητής του Πανεπιστημιακού, αλλά ο νέος διοικητής του Χατζηκώστα. Και μάλιστα με τη δικαιολογία των υπηρεσιακών αναγκών. Ένα κρούσμα, η απολύμανση και η προσπάθεια να αναδιοργανωθεί το προσωπικό για να ξαναλειτουργήσει αυτό δεν είναι υπηρεσιακές ανάγκες. Αυτά είναι όλα πολύ ύποπτα πράγματα και δείχνουν και μια προσπάθεια μικροπολιτικής διαχείρισης. Περιμένανε προφανώς να δουν αν θα είναι αρνητικά τα δείγματα, να μετρήσουν το πολιτικό κόστος που θα μπορούσε αυτό να φέρει για να κάνουν τη διαχείριση. Αυτό το πράγμα είναι χυδαίο. Όχι μόνο για τους υγειονομικούς, αλλά και για τον ίδιο τον κόσμο. Και σε αυτό συμμετείχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι που επιτέλεσαν το ρόλο τους με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Λέτε λοιπόν ότι με τα δείγματα για τα οποία υπήρξαν απαντήσεις χθες, θα ήταν ένα crash test, ήταν μια δοκιμή, ήταν ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο το οποίο ανέμενε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να δει πώς θα διαχειριστεί το θέμα από εκεί και πέρα. Τώρα βγήκε το Κοιτάξτε πράγμα αυτό ευτυχώς ή τέλος πάντων προς όρας. Γιατί ξαναλέμε ότι δεν είναι οριστικό. Δεν ήταν crash test, επειδή έχουν γίνει παρόμοια περιστατικά στην Πάτρα, στον Πύργο, στην Καστοριά, που είχαμε πλήρη ενημέρωση, για κάποιο λόγο τρεις ή μισή μέρες μετά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουμε στο χάρτη. Δηλαδή έχει γίνει άλλη διαχείριση σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Άκουσα, ας πούμε, χθες. Αυτό είναι το αντικειμενικό. Εσάς τι σας φαίνεται, γιατί ξέρουν όλοι για την Καστοριά ή για το Ρίο, πόσοι μπήκαν σε καραντίνα, πόσα κρούσματα. Ναι, κλείσανε κλινικές εκεί πέρα. Και εδώ δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο να κλείσουν κλινικές, αλλά μπήκε σαν προτεραιότητα η απολύμανση, η οποία έγινε. Ακούστε με. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια αναπροσαρμογή VAE που έπρεπε να γίνει νωρίτερα σε όλο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σήμερα μειώθηκαν δραστικά οι αίθουσες των χειρουργείων. Η μία παιδιατρική ετοιμάζεται για να φιλοξενήσει σαν μονάδα λοιμωδών μόνωσης περιστατικά.
Κλείνουν οι λειτουργίες διαφόρων κλινικών, όπως είναι της πλαστικής, όπως είναι της ακτινοθεραπείας, αύριο του ιωδίου, της οφθαλμολογικής. Κλινικές που έχουν μικρή πληρότητα στέλνουν τα περιστατικά σε διασπορά σε άλλες κλινικές για να γίνει εξοικονόμηση προσωπικού, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό που μέχρι την Πέμπτη αρνούνταν να κάνει το Υπουργείο Υπηκή Διοίκηση. Δηλαδή, να εξοικονομήσει προσωπικό προκειμένου πρώτον, αυτοί που έχουν παιδιά να μπορέσουν να πάνε σπίτια τους για να πάρουν την άδεια ειδικού σκοπού γιατί δεν έχουν που να τα αφήσουν. Δεύτερον, οι ευάλωτοι συνάδελφοι να μπορέσουν να πάρουν άδεια. Και τρίτον, σήμερα στάλθηκε και ένα έγγραφο από τη διοίκηση, επιτέλους, ότι θα πρέπει να γίνει και μια διαχείριση ενός κομματιού του προσωπικού που να είναι backup. Δηλαδή να είναι στο σπίτι του, να είναι η δεύτερη βάρδια εφεδρείας. Όλα αυτά όμως στην υλοποίησή τους δεν δόθηκε καμία οδηγία και γίνεται ένα τεράστιο μπέρδεμα. Είναι σωστό. Είναι σαν τα μέτρα της κυβέρνησης που σου λέει την κατεύθυνση, αλλά την ίδια στιγμή δεν σου λέει εξειδικευμένα τι να κάνεις και σου δίνει τους πόρους και τις δυνατότητες. Το προσωπικό που λένε ότι προσλήφθηκε. Καταρχήν, η πλατφόρμα έκλεισε χτες. 920 προσλήψεις. Μην τα ανοίξουμε όλα αυτά. Μην τα ανοίξουμε. Να κλείσουμε σιγά-σιγά ένα-ένα θέματα και θα τα πούμε όλα. Απλά να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επομένως, λέτε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στη διαχείριση, υπάρχει μια ανησυχία. Θα προσθέσω στην κουβέντα και τα όσα μας πει η Μαργαρίτα και η Τσαρνή Πρόεδρος. Θα πω δύο στοιχεία ακόμα. Σήμερα το πρωί ακόμα υπήρχε μεγάλη προσέλευση συναδέλφων ανήσυχων. Για να δείτε τις επιπτώσεις του τριημέρου. Στα ΤΕΠ για να μπορέσουν να πάρουν το επίχρησμα. Μάλιστα. Γίνεται μια μεγάλη μάχη για να μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Αλλά το σημαντικό στοιχείο είναι ότι εδώ γίνεται μια πολιτική διαχείριση από τον ΕΟΔΗ, ο οποίος δεν συμπεριφέρεται σαν επιστημονικό όργανο. Σήμερα, με αναθεωρημένες οδηγίες, ήρθαν οι οδηγίες για το ποιος θεωρείται ότι είναι υψηλού κινδύνου μετά από επαφή με κρούσμα με κορονοϊό. Και λέει το εξής απίθανο, που δεν ισχύει για τον γενικό πληθυσμό, αλλά μόνο για τους υγειονομικούς. Αν ο ασθενής με κορονοϊό φοράει μάσκα και εσύ δεν φοράς προστατευτική μάσκα, είσαι μέτριου κινδύνου και παραμένεις στη δουλειά. Κάνουν διαχείριση του ελλιπούς προσωπικού και μπαίνουν στη λογική της ανοσίας της αγέλης που εξήγηλε ο Μπόρις Τζόνσον στην Αγγλία. Όλοι οι άλλοι σε καραντίνα και μέτρα πρόληψης, οι υγειονομικοί κάτι άλλο, εγείρονται σοβαρά επιστημονικά ερωτήματα τα οποία μπλέκουν με την πολιτική. Βάλτε μια ανατελεία. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο τον Πρέτζα, λοιπόν, εδώ, επειδή υπόθηκε από την κυρία Κιτσανού. Θέτει ένα προβληματισμό. Ήταν πολύ σωστές γενικές παρατηρήσεις. Εγώ θα πιαστώ το ζήτημα του γιατρού εργασίας. Υπάρχει ένα μείζον ζήτημα, γιατί αυτή τη στιγμή χειροκροτιούνται από τα μπαλκόνια οι υγειονομικοί και θα διαχωρίσω τους πολίτες που το κάνουν με ειλικρίνεια και από τους πλήρως υποκριτές οι οποίοι καλούν σε αυτή τη διαδικασία. Είτε είναι η σύζυγος του Πρωθυπουργού και να με συγχωράει, είτε είναι ο Σκάι. Γιατί είναι πολύ λίγοι οι μήνες που γινόταν πραγματικά μια προσπάθεια από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΚΑΙ και όλους, ότι πρέπει να μαγαριστεί ο δημόσιος τομέας από τον ιδιωτικό, να μπουν οι ιδιώτες, να χρησιμοποιήσουν προσωπικό και μηχανήματα. Αυτή τη στιγμή στην κρίση, ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι απόν, κερδοσκοπεί χυδαία. Είτε οι έμποροι υγειονομικού υλικού με τις ανατιμήσεις, είτε αυτοί που δίνουν τα τεστ για την ταυτοποίηση του κορονοϊού μέχρι και 400 ευρώ στην Αθήνα, είτε στις ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία, γιατί ανασταλθήκαν τα τακτικά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά αυτό δεν έγινε στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή θησαυρίζουν με τους ασθενείς που δεν έχουν που αλλού να πάνε και απαιτούμε την επίταξη συνολικά του ιδιωτικού τομέα. Υπ' αυτήν την έννοια, θα πρέπει να δούμε σοβαρά ποιο πράγμα. Ότι όλοι αυτοί που τόσο καιρό φωνάζανε για την κατάσταση του δημόσιου τομέα υγείας δεν είχαν μόνο επιχειρήματα, είχαν και κάτι άλλο, το οποίο σήμερα πρέπει να το σκεφτεί καλά η πολιτεία δίνοντας συνολικά κίνητρα. Δεν είχαμε γιατρό εργασίας, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν θεωρούμασταν βαρύ και επικίνδυνο επάγγελμα. Ναι. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μας ζητιέται να κάνουμε αυτή την αυτοδιοίκηση, δεν είμαστε βαρύ και επικίνδυνο. Αν είχαμε γιατρούς εργασίας, ξέρετε τι θα συνέβαινε. Που τώρα οι διοικήσεις δεν θέλουν, σας είπα το πρόβλημα με τον ΕΟΔΗ και θα αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Δεν θέλουν πραγματικά να καλύψουν τους ευάλωτους υγειονομικούς. Υπήρξε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου την Παρασκευή, η οποία ορίζει ως ευάλωτους υγειονομικούς ή ευάλωτους δημοσίους υπαλλήλους αυτούς που είναι καρκινοπαθείς, μεταμοσχευμένοι και κάνουν χημειοθεραπείες. Δηλαδή, στο γενικό πληθυσμό, αυτοί που έχουν ζαχαρούδι διαβήτη, καρδιαγγειακά, εγκεφαλικά, είναι ευάλωτες σε παθείς ομάδες, αλλά οι υγειονομικοί δεν είναι. Πάλι ένας περιορισμός για να κρατήσουν, να κάνουν διαχείριση των ελλείψεων που διατηρούν. Δεν είναι μόνο τις προκαλέσανε, τις διατηρούν ακόμα και τώρα. Το καταλαβαίνετε. Τα κριτήρια για το πόσο κινδυνεύεται σε υγειονομικός. Δηλαδή, φοράει μάσκα ο ασθενής με κορονοϊό. Αν εγώ δεν φοράω τίποτα, είμαι μέτρια σε έκθεσης. Αυτά τα πράγματα είναι τρομακτικά. Και δείχνουν ότι θέλουν να κρατήσουν με το ζόρι ένα κομμάτι των υγειονομικών. Αν υπήρχε γιατρός εργασίας και υπήρχε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και αρχεία συνολικά όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου, αυτό αυτόματα θα έβγαινε. Ο ΕΟΔΗ στέλνει οδηγίες και έστειλε και η διοίκηση ότι θα πρέπει οι διευθυντές των τμήματων κάθε μέρα να ενημερώνουν, λέει, τη διοίκηση για την κατάσταση υγείας του προσωπικού. Τους. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εδώ σήμερα πηγαίνουν συνάδελφοι με πιστοποιημένα νοσήματα με χαρτιά από γιατρούς στο πρωτόκολλο να πρωτοκολλήσουν, πηγαίνουν στις διευθύνσεις και δεν ξέρουν τι να τους απαντήσουν.
Άρα είμαστε ένα πραγματικά κοπάδι, όπως είπε η κυρία Κιτσάνου. Στο εξής, μας αντιμετώπισαν πραγματικά ως κοπάδι. Χωρίς βαρέα καθηγητά, χωρίς γιατρό εργασίας, αυτά όλα. Προσέξτε όμως, το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι. Αν είναι να μας χειροκροτούν για 4 μήνες και μετά με παροδικά μέτρα, όπως π.χ. το εγκληματικά θαρασίτατο της χρηματοδότησης των πανελλαδικών νοσοκομείων με 15 εκατομμύρια ευρώ, είναι το 1% της ετήσιας δαπάνης λειτουργίας των νοσοκομείων. Με 1% αύξηση η κυβέρνηση χρηματοδότηση περιμένει να αντιμετωπίσει ή να μας πείσει ότι θέλει μπορεί, να. Γι' αυτό και ρίχνει για τα νοσοκομεία, σα λέω. Ναι, για τα νοσοκομεία, για την κρίση του κορονοϊού. Με το 1%. Με 2.000 προσλήψεις τη στιγμή που μόνο το 25% των κρεβατιών ΜΕΘ που υπάρχουν πανελλαδικά, δηλαδή γύρω στις 150 κλίνες, χρειάζονται το ελάχιστο, επειδή η αναλογία είναι 1:3 νοσηλευτές, χρειάζονται τουλάχιστον 400 νοσηλευτές μόνο για τις ΜΕΘ. Ξέχωρα οι γιατροί. Ακούστε με λίγο, τα πράγματα είναι σοβαρά και δεν μπορούν να λυθούν προπαγανδιστικά. Καλά είναι τα μένουμε σπίτι, καλά είναι τα χειροκροτήματα, καλά είναι οι προσπάθειες διαχείρισης επικοινωνικής του ζητήματος, αλλά εδώ έχουμε προβλήματα συγκεκριμένα, στην οποία προπαγανδιστικοί αυτοί μπαίνουν και τα στελέχη, γίνεται μικροκομματικό παιχνίδι. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων και αναγγείλει ότι έρχεται κοντέινερ την Παρασκευή από την ΙΠΕ με υλικό, και αυτό δημιούργησε μια προσδοκία θετική, και τον Κυριακή έρχονται 3 παλέτες με υγειονομικό υλικό για να αντικαταστήσουν αυτό που δώσαμε στο Πανεπιστημιακό του Ρίου την προηγούμενη Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή στα χειρουργεία δεν υπάρχουν στολές. Στις χειρουργικές κλινικές, ενώ μας ζητάνε να έχουμε θαλάμους μόνο σε κάθε κλινική, δεν έχουμε τον εξοπλισμό αν σκάσει σήμερα το βράδυ και χρειάζεται να νοσηλευθεί ένα περιστατικό κάπου. Αυτά όλα δημιουργούν τεράστια καχυποψία, αγωνία. Χρειαζόμαστε πραγματική στήριξη και κάλυψη. Και να σας πω κάτι. Τα καλυμμένα στόματα με μάσκες, γιατί πρέπει ο καθένας να παίρνει τις προφυλάξεις του, αλλά να απαιτήσει από το κράτος να τις χορηγήσει, όχι να παίρνει με 2 ευρώ. Τα καλυμμένα στόματα μπορούν να έχουν δυνατή φωνή και πρέπει να τη δυναμώσουμε. Σας λέω ότι πίσω από όλα αυτά τα μικροπολιτικά παιχνίδια επικοινωνίας που έγιναν εδώ, την προσπάθεια του ΕΟΔΗ να κρατήσει το υγειονομικό προσωπικό στα νοσοκομεία χωρίς να του προσφέρει την κάλυψη, όπως και το Υπουργείο. Εδώ η κυβέρνηση νομοθετεί. Πριν από μια εβδομάδα νομοθέτησε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ακούστε λίγο αυτό. Να. Είναι σοβαρό. Τη στιγμή που μιλάμε για ενδυνάμωση και ανάγκη ενδυνάμωση δημόσιας υγείας, νομοθέτησε η κυβέρνηση και ψήφισε το κοινάλ με την ελληνική λύση. Με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ παρών και του ΜΕΡΑ 25 παρών. Κατά ψήφιση του ΚΚΕ, ποιο πράγμα? Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να μπουν ΜΚΙΟ και ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό είναι κανονικό πολιτικό δούλεμα εγκληματικής φύσεως όμως. Συνεχίζουν να νομοθετούν αυτή τη στιγμή με περιορισμό των διαδηλώσεων, που πιθανά να χρειαστεί το επόμενο διάστημα και η υγειονομική, εκεί που δεν το κάναμε, γιατί στο Πανεπιστημιακό δεν το κάναμε. Αλλού, όπως στον Ευαγγελισμό, στο Θριάσιο, στο Αττικό, οι εργαζόμενοι εδώ και ένα μήνα κάνουν συνελεύσεις και οργανώνονται αντιλαμβανόμενοι ότι δεν υπάρχει σχέδιο από τις διοικήσεις. Αυτή η αυτοοργάνωση κρατάει το ηθικό ψηλά. Είναι εγκληματικές ευθύνες λοιπόν στο Πανεπιστημιακό, που ο Σύλλογος με την ηγεσία της ΔΑΚΕ δεν έκανε απολύτως τίποτα, παρά μόνο προαναγγέλει κατ' εντολή της έκτης ΙΠΕ. Αυτά πρέπει να τα δούμε και μέσω της κρίσης, την οργάνωση των εργαζομένων, το καταλαβαίνετε. Το ηθικό λέτε ότι είναι πεσμένο. Είναι πεσμένο και διαπιστώνεται αυτό τώρα με την τη σημερινή ημέρα. Ενώ ο κόσμος, ο οποίος οι συνάδελφοί σας πήγαν σήμερα στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι χθες δεν ξέρανε αν θα κλείσουν, ας πούμε, χειρουργία. Κάποια θα κλείναν ούτως ή άλλως, γιατί τα τακτικά δεν γίνονται. Από εκεί πέρα, κόσμος άλλος δεν ήξερε πώς θα φερθεί. Και εμένα και το Σαββατοκύριακο να μου στείλουν κάμπους άνθρωποι που δεν ήξερα. Μηνύματα και φανέρωνε μια αγωνία για το τι θα αντιμετωπίσουν από σήμερα και μετά. Αυτή η αγωνία εκφράστηκε με έναν τρόπο σήμερα, ζητώντας άδειες κόσμος. Εκφράστηκε με πολύ θορυβόδη τρόπο, κύριε Μπούρχα. Σας είπα, στα ΤΕΠ ήρθαν πάρα πολλοί συνάδελφοι που απαιτούσαν να τους γίνει το τεστ. Υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν άρρωστους συγγενείς. Υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι είναι σε ευάλωτες ομάδες με πιστοποιημένες παθήσεις. Συνάδελφοι που δεν πήραν την άδεια ειδικού σκοπού για τα παιδιά τους από την Παρασκευή, γιατί δόθηκαν ελάχιστες. Ναι, ναι. Οι οποίοι αγωνιωδώς τρέχανε και κάνανε αιτήσεις, δηλαδή η σημερινή μέρα αναλώθηκε στην προσπάθεια του προσωπικού να βρει τρόπο να προστατευτεί και βρήκε απέναντι του μια διοίκηση η οποία γενικώς προσπαθούσε να μπλοκάρει τη διαδικασία. Πώς? Χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις. Έστελνε συναδέλφους, πολλοί τους θέλανε να πάρουν στον ΕΟΔΗ για να πάρουν διευκρινήσεις. Πολλοί τους θέλανε στον προσωπικό τους γιατρό για να πάρουν απαντήσεις. Να πάει υγειονομικό στον προσωπικό του γιατρό για να πάρει απαντήσεις για μια διοικητική πράξη που πρέπει να γίνει στο νοσοκομείο. Τι είναι αυτά που λέτε? Ήδη την Πέμπτη σε συνάντηση με τη διοίκηση απαιτήσαμε να κάνει απευθείας ανάθεση με τον έναν γιατρό εργασίας που έχουμε στα Γιάννενα. Έστω και την ίστατη στιγμή, αλλά σας λέω,
τα 15 εκατομμύρια της κυβέρνησης, οι ελάχιστες προσλήψεις, ναι. Το ότι με την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου δόθηκε η δυνατότητα να παίρνουν ιδιωτικές εταιρείες καθαριότητα στα νοσοκομεία και παράλληλα οι συμβασιούχοι της καθαριότητας όχι μόνο να μην μονιμοποιηθούν, να πάρουν παράτηση για 4 μήνες. Τους έχουν για πέταμα και τους το λένε ορθά κοφτά μέσα από μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου τώρα. Πιστεύετε εσείς αυτές τις συνθήκες το ηθικό είναι κάτι δεδομένο? Απλά, μάθαμε στα δύσκολα, κύριε Μπούρχα, αλλά το ηθικό δεν είναι δεδομένο. Δεν βοηθάνε. Απλά να ρωτήσω κάτι προβοκατόρικα λίγο τώρα. Πηγαίνω από την άλλη πλευρά. Ότι είναι τώρα αναμενόμενο ένας στρατιώτης, ο οποίος ή ένας λοχαγός, ξέρω εγώ, πληρώνεται κανονικά σε περίοδο ειρήνης γιατί είναι στο στρατό και είναι μια χαρά, την ώρα του πολέμου να πει: παιδιά, θέλω άδεια. Είναι λογικό? Πώς σας φαίνεται? Γιατί ο απ' έξω μπορεί να το δει έτσι. Ρε παιδιά, θα πει τι κάνετε τώρα. Τώρα μου ζητάτε άδεια, τι δικαιούστε. Ωραία. Τώρα θα αφήσετε. Προσέξτε λίγο τι λέτε, γιατί μας ακούνε πολύ υγειονομικοί. Η άδεια ειδικού σκοπού δόθηκε σε όλους τους υπαλλήλους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα λόγω του ότι κλείσαν τα σχολεία. Συμφωνούμε. Δεν ήταν απόφαση των υγειονομικών. Ούτε είναι ένα μέτρο επιπλέον αύξηση των αδειών. Τι θα κάνουν οι μονογονιακές οικογένειες ή οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπορούν να αφήσουν? Υπάρχουν περιπτώσεις, εντάξει. Όχι. Ναι, αλλά το σωριδώνει σήμερα ότι πάμε να πάρουμε άδεια. Υπάρχει υψηλό λόγο. Δεν υπάρχει. Γιατί έχουν συγγενή μου που είναι άρρωστο και κινδυνεύει από μένα. Ακούστε με λίγο. Δεν υπήρξαν άλλε περιπτώσει. Το σωριδών δεν έχει να κάνει με το ότι μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου πήγαινε στι δεσιάδε. Απλά επειδή δεν είχε γίνει καμία προετοιμαστία λίστα ευάλωτων. Να έχει κατοχυρωθεί και να έχει ελεγχθεί από την προηγούμενη εβδομάδα ποιοι έχουν παιδιά, ποιοι έχουν δικαιολογητικά και να μην υπάρχει προσπάθεια αποτροπής. Γενικά, ξέρετε, και η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου λέει το εξής: θα την πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υγειονομικοί αν δεν βλάπτουν τις υπηρεσιακές ανάγκες. Αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο μπέρδεμα. Ποιος θα το ορίσει αυτό? Η διοίκηση. Το γραφείο προσωπικού. Όχι. Εγώ. Η διοίκηση έδωσε το γραφείο προσωπικού και το γραφείο σου προσωπικού είπε οι προϊστάμενοι των τμήματων. Και οι προστάμενοι του τμήματων έλεγαν: έχω πώς θα κατηγοριοποιήσω το προσωπικό. Ανάλογα με αυτούς που έχουν παιδιά μέχρι 10 χρονών, από 10 μέχρι 12. Από... Καταλαβαίνετε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, χρειάζεται απολύμανση γιατί φεύγουν στα γονίδια. Εντάξει. Αυτό είναι ένας τρόπος. Μιλάω, δεν μπορώ να φορέσω μάσκα τώρα, αλλά το έχουμε επισημάνει να γίνει λίγο απολύμανση εδώ μπροστά. Θα επιληφθούμε. Υπ' αυτή την έννοια δεν υπήρξε καμία λιποψυχία στρατιωτών. Αλλά ακούστε με λίγο. Το προσωπικό εξασφαλίσει να είναι μεγάλη ηλικία. Εξασφαλίσει να μην έχει εκτιμήσει επαγγελματικού κινδύνου. Ξέρετε ότι αν αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε υγειονομικό πάθει οτιδήποτε στην υγεία του λόγω έλλειψη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, δεν μπορεί να πιστοποιήσει ότι το έπαθε λόγω τη δουλειά του. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε. Στη Motor Oil δουλεύει ένα φίλο γιατρό εργασία. Μίλησαμε το πρωί. Μου είπε ότι το 15% του προσωπικού ο ίδιο πρότεινε να βγει σε άδεια ω ευάλωτη ομάδα, ω άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασθενεί, αλλά υπήρχε ιστορικό, υπήρχε αρχείο. Έπαιρνε την ευθύνη η εργοδοσία να αρνηθεί τι, όχι τη βούληση του καθενός ξεχωριστά, αλλά την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου ενός επιστήμονα που είναι διαπιστευμένος να κάνει αυτό το πράγμα. Στην καπιταλιστική Μοντορόιλ όλα αυτά. Ναι. Μάλιστα. Και δεν έγινε στα νοσοκομεία. Το καταλαβαίνετε. Απόλυτα. Εδώ λοιπόν, όλα αυτά τα χειροκροτήματα και η προσπάθεια, αυτή η μάχη, αν είναι να μας βρει εξουθενωμένους, με ανανέωση συμβάσεων για 4 μήνες, με έλλειψη χρηματοδότησης με 15 εκατομμύρια, ώστε όταν περάσει η κρίση, όπου θα είμαστε τσακισμένοι, να έρθει η Νέα Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε το χεράκι του, για να δώσουν μετά το κουρασμένο προσωπικό και τα σαπισμένα νοσοκομεία από την κρίση σε ιδιώτες, αυτό είναι ένας φόβος, τον οποίο πρέπει να το έχουν όλοι στο μυαλό. Γιατί το ίδιο γίνεται αυτή τη στιγμή, ξέρετε σε ποιο κλάδο υπήρχε αυτή τη στιγμή πλήρης αισιοδοσία? Στο κατασκευαστικό κλάδο, όπου χτίζονται ξενοδοχεία στην Ελλάδα, τα οποία περιμένουν να ρεφάρουν το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν στις κατασκευές 14, 15 και 16 ώρες. Έχει η εργοδοτική αυθαιρεσία οργιάσει. Δεν βρίσκει αυτή τη στιγμή στην επιθεώρηση εργασίας κανέναν να καταγγείλει τίποτα. Έχουν δώσει αέρα στα πανιά τους και αυτούς τους κινδύνους μπορεί να τους εντοπίσουμε και στο σύστημα υγείας. Δεν γίνεται όλη η κοινωνία να είναι σε μέτρα πρόληψης για να αποφύγουμε τον ιό και εδώ να μας λένε ότι είστε στην πρώτη γραμμή, θα αρρωστήσουμε όλοι. Όχι, αυτό είναι μια επικίνδυνη λογική. Μάλιστα. Δεν μπορεί να συνεχίσουν να κρύβουν τις ελλείψεις σχεδιασμού, πόρων, χρηματοδότησης προσωπικού με αυτόν τον τρόπο. Τα πράγματα δεν είναι τηλεοπτικά όπως τα μεσημεριανά που λένε κάποιοι σοβαρά. Τα πράγματα είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά. Και σας μιλάω λίγο θυμωμένος, γιατί αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνομαι την ανευθυνότητα που επέδειξαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από 10 μέρες η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και Περιφερειακός Σύμβουλος κυρία Τσιάρα, την ανευθυνότητα που επιδεικνύαν η Περιφερειακή και η Δημοτική Αρχή, η οποία Δημοτική Αρχή ακόμα δεν έχει ούτε αντισηπτικά.
μέσα στους χώρους του Δημαρχείου. Ναι. Δεν έχει σταματήσει την προσέλευση του κόσμου. Παρότι άλλα είπε ο Δήμαρχος σήμερα ότι πήρα μόνο τα υλικά. Στο Διάβγεια η προμήθεια ο διαγωνισμός ανέβηκε προχθές. Άρα και δεν μπορεί να ήρθανε. Τι να λέμε τώρα. Σκέφτομαι όλη εκείνη τη λογική εφησυχασμού, η οποία ξέρετε τι ήταν, μια ρουλέτα με τις ζωές όλων, όχι των υγειονομικών. Κάτσε να δούμε πού θα πάει η μπίλια. Και ανάλογα με το πού θα πάει η μπίλια, και προσέξτε, αυτό είναι συνολική λογική και της κυβέρνησης. Γιατί όταν ακούμε ότι ζητάει εξαίρεση των δαπανών για την υγεία από το πρωτογενές πλεόνασμα, ξέρει ο Σέτσικα, μα λέει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του Φλεβάρι, τώρα βγήκαν τα στοιχεία, τα 823 εκατομμύρια του Φεβρουαρίου μόνο. Η κυβέρνηση θα δαπανίσει μόνο τα 15 εκατομμύρια από το πρωτογενές πλεόνασμα που εμείς εις δώσαμε. Μάλιστα. Διατηρεί τους δημοσιονομικούς δείκτες και το πρωτογενές πλεόνασμα και ζητάει απλά εξαίρεση. Βάζει τις περιφέρειες να πληρώσουν. Βάζει τις περιφέρειες να πληρώσουν. Και βάζει περιφέρειες οι οποίες δώσανε ψίχουλα, αλλά θα χρειαστεί πραγματικά και εδώ επειδή έχουν υποτίθεται ένα αίσθημα ευθύνης. Η πρόταση που έγινε για να φτιαχτεί ταμείο ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στην περιφέρεια, εμείς τη στηρίξαμε. Και θέσαμε και ένα ολόκληρο κείμενο με επιχειρηματολογία. Θα πρέπει και η περιφέρεια, η οποία ήταν έτοιμη να δώσει 50 εκατομμύρια για τον οδικό άξονα Γιάννα Κακαβιά, που τον πληρώσαμε μέσω της φορολογίας στο ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Θα τον πληρώνουμε με τα διόδια. Να τον πληρώσουμε. 50 εκατομμύρια για δρόμο και τσιμέντο, και δεν μπορεί να υπάρχουν 10, 20, 30 εκατομμύρια ή όσα χρειαστούν. Τότε απλά λέμε ψέματα. Ξέρετε, από αυτή τη μάχη, όπως στον πόλεμο κάποιοι βγάζουν χρήματα, έτσι μέχρι σήμερα στον κορονοϊό ένα κομμάτι του ιδιωτικού τομέα έχει δείξει ότι θέλει να βγάλει χρήματα. Δεν είναι απίθανο ότι πολλοί θα θελήσουν να βγάλουν από αυτή τη μάχη χρήματα και κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν αυτή την κρίση για να ξεμπερδέψουν με ό,τι εργατικό δικαίωμα έμεινε, να δώσουν τα νοσοκομεία στον ιδιωτικό τομέα και να ξεκαθαρίσουν και να ξεμπερδέψουν με αυτά που συγκρατήσαμε στη φάση της κρίσης. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω: καλυμμένα τα στόματα με μάσκες. Αλλά δυνατή φωνή. Αλλά δυνατή φωνή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.